Στι 11 η ώρα θα υπάρξουν ανακοινώσει οι οποίε ήρθαν πιο νωρί, λίγε μέρε. Ο σχεδιασμό ήταν για την επόμενη εβδομάδα. Αυτό έλεγε ο κ. Σκλαχάκη εδώ, εφέτο. Ναι. Ναι. Αύριο δεν νομίζω θα είμαστε έτοιμοι. Το είπαμε, το, πάμε... το ρωτήσαμε. Ναι, ναι. Αύριο θα γίνει αυτό. Ναι. Ναι, ναι. Άρα, Φαίνεται κάτι ότι πιο... Επισπεύδεται για τον απλό λόγο ότι αυτή τη στιγμή η πολιτεία. Και η Αθήνα, όπω και άλλε ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε, mm. θέλουν να αντιμετωπίσουν το συντομότερο δυνατό αυτή την τέλεια καταιγίδα στον χώρο τη ενεργεία. Mm. Μιλάμε για αυξήσει σε όλα τα πεδία τη ενεργεία, ε, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια. Ε, αυτό είναι ε, κάτι το οποίο δεν το θυμάμαι εγώ να έχει συμβεί όλα μαζί να ε, σκάφηκαν. Και σε τέτοια ένταση. Και σε τέτοια ένταση. Mm. Ε, είχαμε πει και χθε, όταν του συζητάγαμε με τον Θανάση Βιερνινό, ότι καλή παρέμβαση του Ρώσου Προέδρου, αλλά δεν αφορά τα συμβόλαια που έχουν ήδη κλείσει. Λέντε, ναι, ναι. Είναι τα μετάπιτα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε χθε αμέσω μετά τη Βουλή έγινε μια έκτακτη σύσκεψη υπό την προεδρία του κ. Μητσοτάκη για να κλειδώσουν και να ανακοινωθούν σήμερα στι 11 οι αποφάσει αυτέ. Οι οποίε θα περιλαμβάνουν κωδικοποιημένα τα εξή. Mm -hmm. Είχαμε δώσει μια πρόγευση τι προηγούμενε μέρε από ναι. συζητήσει στο οικονομικό επιτελείο. Νομίζω ότι αυτές, αυτή η πρόγευση επιβεβαιώνεται. Δηλαδή, μιλάμε για έναν σχεδόν διπλασιασμό Τη επιδότηση στο θέμα τη ηλεκτρική ενέργεια. Ήταν στα 9 ευρώ, θα φτάσει στα 15, ακούω εγώ, ναι. ε, για να προσπαθήσουν οι καταναλωτέ τη ΔΕΗ, ξαναλέω, οι πελάτε τη ΔΕΗ, ναι. να μην δουν ή να δουν ελάχιστε αυξήσει στα τιμολόγια. Σε αυτό που καταλήγει σε εμά στου λογαριασμού του ρεύματο. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, για το πετρέλαιο θέρμανση, αυτό που έχει προκριθεί είναι η διεύρυνση των δικαιούχων. Προσοχή, δεν μιλάμε για περισσότερα ποσά, ενώ. Αν εγώ να πέρσι για, για περισσότερο κόσμο ναι. να μπει μέσα, ναι. θα είναι το συνολικό πακέτο περισσότερο, αλλά δεν σημαίνει ότι εγώ που ήμουν και πέρσι, φέτο θα έχω μεγαλύτερη επιδότηση. Mm -hmm. Θα μπει και εσύ. Mm -hmm. Όπου πέρσι δεν ήσουν Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξουν θα ισοδηματικά τα εισοδηματικά κριτήρια. Προφανώ θα αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια και προφανώ. Και αυτό είναι πολύ καλό, διότι υπήρχε μόνιμο πρόβλημα, ήταν ένα γελίο πράγμα αυτό το οποίο συνέβαινε την εποχή των μνημονίων. Να μην μπουν περιουσιακά στοιχεία, παιδιά. Δηλαδή, κάποιο ο οποίο έχει ένα πολύ χαμηλό εισόδημα, επειδή είχε ένα σπίτι, κληρονομιά από τον πατέρα του στο χωριό, δεν mm -hmm. έμπαινε μέσα γιατί θεωρείται ακίνητη περιουσία. Mm -hmm. Αυτό ήταν η μεγάλη τραγωδία. Mm -hmm. Θυμίζω τότε την περίοδο των μνημονίων ότι το να έχει ακίνητο. Δεν ήταν και πολύ ευχάριστο, ε, αν συνυπολογίσει ε, τον ένφια και όλα τα υπόλοιπα. Αφιάλτηση. Ακριβώ. Αλλά απλώ το, το κράτο τότε θεωρεί ότι είσαι πλούσιο. Ναι, ναι. Μπορεί να βγάζει 800 ευρώ το μήνα, ναι. αλλά έχει το σπίτι στο χωριό και σου λέει: έχεις περιουσιακά Έχει κατηδιά. περιουσία. Ευτυχώ δεν θα υπάρχει περιουσιακό στοιχείο. Θα υπάρχει εισοδηματικό το οποίο θα είναι πιο διεδομένο. Mm -hmm. Και φτάνουμε στο τελευταίο και καθόλου ε, έλασον το θέμα του φυσικού αερίου, όπου εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ε, το σενάριο να... Βρήκαν λύσεις, βρήκαν άκρη. Ε, υπήρχε μια επιστολή, σας θυμίζω, από την αρχή της εβδομάδος του κ. Σκρέκα και του κ. Σταϊκούρα προς την Επίτροπο Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Ε, φαίνεται ότι έχουν το πράσινο φως να σταματήσουν οι αυξήσει στη ΔΕΠΑ. Δηλαδή, να υπάρξει μια... Επιδότηση, να το πω έτσι, η οποία δεν θα λέγεται κρατική ενίσχυση mm -hmm. ή δεν θα διαβαστεί ω κρατική ενίσχυση από την Ευρώπη, mm -hmm. ε, γιατί αλλιώ δεν θα μπορούσε να γίνει. Σωστά. Ε, Ούτω ώστε η ΔΕΠΑ να φρενάρει τι αυξήσει στο φυσικό αέριο πριν φτάσει σε εμά. Mm -hmm. Δηλαδή ουσιαστικά να απορροφήσει την πραγματικότητα τη αυξή η ΔΕΠΑ με, πιθανό, με πιθανή ενίσχυση από, τον, από, το, από την πολιτεία από το Ένα το νέο μαξιλάρι, α το πούμε έτσι. Ένα νέο μαξιλάρι στη ΔΕΠΑ. Μάλιστα.